Ευχαριστήκαν πάρα πολύ από τον απλό λαό, αλλά και από τις προσωπικότητες της κάθε εποχής. Αφού σε αντίθεση με ένα ξερονήσι, διέθεταν την υποδομή, τα μεγάλα ξενοδοχεία και όλη τη συνταγή της ευσοΐας επιπέδου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευχαρίστηση από ένα τέτοιο υδροθεραπευτήριο που τα έχει όλα και συμφέρει. Καθώς ανήκει στον Δήμο Λουτρακίου, οι τιμές του δεν συγκρίνονται με τις ταρίφες στα ιδιωτικά σπα. Το νέο υπερσύγχρονο κτίριο έχει αντικαταστήσει τα παλιά Λουτρά που λειτουργήσαν για πρώτη φορά το 1937. Να είμαι και στα παλιά Λουτρά. Ξέρετε ποιοι ήταν οι πρώτοι πελάτες των Λουτρών του Λουτρακίου? Οι θεοί του Ολύμπου φυσικά, που κατέβαιναν εδώ πέρα να ξεκουραστούν όταν τους κούραζε το υψόμετρο του Ολύμπου. Γλυφό είναι, έχει μάλλον πάρα πολλά άλατα. Για να δούμε, θα μου κάνει καλό στη δυσπεψία. Αρντεκό αισθητική των αρχών του περασμένου αιώνα. Δίπλα οι τεχνητοί καταράκτες και μπροστά οι κρουαζέτ με τους φοίνικες. Δίπλα να έχουν οι κάνες. Σε μια Λουτρόπολη, η ενασχόληση με το σώμα μπορεί να καταντήσει 24-ωρη μανία. Πώς μπορείς να τη σταθείς όμως, όταν όλα γύρω σου σου δίνουν την ευκαιρία να γίνεις καλύτερος? Να, τώρα εγώ, ας πούμε, πάνω στη βόλτα, είπα να χτυπήσω καμιά δεκαριά ασκήσεις. Μετά από τόση δράση, ήθελα να την αράξω στην άκρη της πόλης, το πιο γνωστό στέκι. Ένα cult 70's ξενοδοχείο. Και η βεράντα του, πάνω στο κύμα, πνιγμένη στο πράσινο. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα ήθελα ένα δροσιστικό aperitif και μία τορτίγια. Εδώ έρχεται όλο το κοσμοπολίτικο Λουτράκι να απολαύσει τον καφέ του, απεριτίφ, σνακ και σούπερ φαγητό. Ας δούμε όμως τώρα, στην άλλη άκρη της πόλης, αυτό το ζευγάρι τι έχει παραγγείλει στο ιταλικό του καζίνο. Buonasera, Giorgio. Buonasera. Από πού είσαι, από το Λουτράκι? Από εδώ, από την περιοχή. Ο Γιώργος δεν είναι Ιταλός, πλάκα σας κάνω. Από εδώ, από το Λουτράκι είναι. Και θα μας δείξει μια ωραία μακαρονάδα, ιταλική όμως, με φρέσκο ψάρι από τον Κορινθιακό. Παίξε μπάλα, πες μου τι θα φτιάξουμε σήμερα. Θα φτιάξουμε ένα μαύρο ταλιολίνι με φρέσκια σφυρίδα και φρέσκο μάραθο. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Προσθέτουμε λίγο λαδάκι, κρεμμυδάκι, λίγο σκορδάκι. Το φρέσκο μάραθο. Μια πολύ καλή ιδέα για συντήρηση του σκόρδου είναι να το ψιλοκόψετε στο χέρι, να το βάλετε σε ένα βαζάκι με μια κουταλιά περίπου του γλυκού αλάτι και να το σκεπάσετε με ελαιόλαδο. Θα κρατήσει το ψυγείο περίπου 2 μήνες. Θα προσθέσουμε τη σφυρίδα. Για 2 άτομα πόσο περίπου σφυρίδα βάζουμε? 300 εκεί. Προσθέτουμε ένα κουταλάκι αλάτι, κρυμμένο πιπέρι. Κατέβω απαλά για να μην σπάσω το κρέας. Η σάρκα της σφυρίδας μπορεί να είναι κρουστή, όμως όταν ψηθεί διαλύεται. Δεν πρέπει να θέλει πολύ ακόμα, έτσι. Σε 4-5 λεπτάκια είναι έτοιμη. Ταυτοχρόνως πρέπει να ρίξουμε το μαύρο ταλιολίνι στο νερό. Οπότε για 2 άτομα έβαλες 2 φωλίτσες, 2 φωλίτσες ταλιολίνι. Έχεις βάλει μέσα αλάτι με υποθέσω. Αλάτα και λίγο ηλιέλαιο. Σε ρωτούσα, αλλά με πρόλαβες. Στη συνέχεια χαμηλώνουμε λίγο τη φωτιά για να σβήσουμε μεράκι.
Δεν πιστεύω να πάρουμε καμιά φωτιά εδώ πέρα. Αν αποφασίσετε να φλαμπάρετε ένα φαγητό στο σπίτι, προσέξτε. Μπορεί να πάρει φωτιά ο απορροφητήρας. Το φίλτρο μέσα είναι έφλεκτο. Οπότε, αν θέλουμε να κάνουμε εφέ στους φίλους μας, τραβάμε το τηγάνι έξω από τη φωτιά και φλαμπάρουμε εκεί. Για να δω. Καλά, ο Μάραθος μου είσαι πάει στη μύτη, και τώρα με τη ρακή μαζί. Τώρα να προσθέσουμε λίγο ξύσμα από lime. Νομίζω για δύο άτομα ένα lime είναι υπεραρκετό, έτσι. Είναι υπεραρκετό, ναι. Προσθέτουμε πισελίτσες, ένα κουτάλι, όχι πάρα πολλές, και λίγο φρέσκια κρέμα, γύρω στα 20 ml. Τα ταλουλίνι μας είναι έτοιμα. Πάντα ήθελα να το κάνω αυτό σε ένα γνήσιο ιταλικό εστιατόριο, να ρίξω τα μακαρόνια κατευθείαν από το βράσιμο μέσα στο τηγάνι. Και λίγα υγρά. Δύο κουτάλια είναι αρκετές. Ωραία. Μία, δύο. Θα προσθέσουμε και καθιστή μοζαρέλα. Καλά, για δες λίγο την άλλη. Αρκετά είναι, αρκετά. Θα πάμε λίγο παραπάνω, μου αρέσουν πάρα πολύ τα τυριά. Και να πω ακόμα μια φορά, καταρρύπτεται ο μύθος ότι ψάρι και τυρί δεν πάνε μαζί. Θα προσθέσουμε και λίγα ντοματίνια. Δύο-τρεις κουταλιές. Ανακαρφωθούμε. Έτοιμοι. Έτοιμοι. Προσθέτουμε λίγο παρμεζάνα. Γιώργος, ακούω, πες μου πόσο. Πιστεύω είναι αρκετά. Ανακατεύουμε λιγάκι. Και το πιάτο μας είναι έτοιμο. Έλα, μην καθυστερούμε. Μου έχεις πάσει μυρωδιά τη μύτη. Δεν το βάλεις εδώ εκεί. Όχι. Ωραία, εμένα μπορείς να μου βάλεις μπόλικα μακαρόνια, μπόλικη σφυρίδα, όλα τα τυράκια και άφησε μου απ' έξω ντοματίνια και ελιές. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Η μοτσαρέλα μυρίζει σαν μπέικον. Μπέικον, ακούς μπέικον, δεν βλέπεις όμως. Προσθέτουμε φρεσκοτουμένη παρμεζάνα. Ω, καημένη, εγώ την έχω φάει κιόλας. Λίγο φρεσκοτουμένο λάιμ. Θα βάλεις πολλά πράγματα ακόμα. Και τώρα λιγάκι αρωματικό ελαιόλαδο για το τέλος. Και είμαστε έτοιμοι. Μακαρονάδα σου είναι φινετσάτη σαν Ιταλίδα. Μια Ιταλίδα το λουτράκι. Grazie Giorgio. Μαύρα ταλιολίνι με φρέσκια σπυρίδα και μάραθο. Υλικά για δύο άτομα. Δύο φωλιές μαύρα ταλιολίνι. Ξύσμα από 1,5 lime. Μία κουταλιά της σούπας ελιές κομμένες σε ροδέλες, 4-5 ντοματίνια κομμένα, λίγο φρέσκο μάραθο, 50 γραμμάρια καπνιστή μοτσαρέλα σε κύβους, 2 κουταλιές της σούπας τριμμένη παρμεζάνα, 300 γραμμάρια φιλέτο σφυρίδας κομμένο σε μεγάλα κομμάτια, ένα μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 3 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, περίπου 2-3 κουταλιές της σούπας κρέμα γάλακτος και 2 σφινάκια ρακί για το φλαμπάρισμα. Είμαι σίγουρος ότι το ζευγάρι θα τα απολαύσει τα ταλιολίνι του όπως και εσείς όταν τα φτιάξετε. Τελειώνοντας το μαγείρεμα, πήρα το θάρρος και ζήτησα από τον Γιώργο να με ξεναγήσει στην κουζίνα του. Ο χαμός! Πατάτε για το 32 για το φιλέτο έτοιμες παρακαλώ. Στις μεγάλες μητροπόλεις ο κόσμος απολαμβάνει το φιλετάκι του και το ψαράκι του. Κανείς όμως από αυτούς δεν μπορεί να σκεφτεί τι κούραση, τι υδρότα, τι αγωνία υπάρχει στα παρασκήνια. Πίσω από την τουριστική βιτρίνα υπάρχει το λουτράκι που το χαίρονται οι λουτρακιώτες. Και ο Άγιος Εφρόσινος έχει φροντίσει γι' αυτό. Προστάτης των μαγείρων. Τα μαγειρευτά του Μιχάλη είναι εγγύηση. Εδώ θα βρεις όλα τα καλά.
και πίτες με σπιτικό φύλλο και ντομάτες γεμιστές με μπόλικο δυόσμο και γάβρος ριγανάτος και βλήτα σαλάτα και ρεβίθια στο τσουκάλι και ό,τι τραβάει η ψυχή σου. Για το τέλος, έκπληξη το απλό γλυκάκι που φτιάχνει. Μετρημένο μπισκότο, καραμελωμένο ζαχαρούχο γάλα, από πάνω μία στρώση φλούδες παγωτού και σιρόπι σοκολάτας. Αποφάσισα να βγω για λίγο από την πόλη, να κάνω μία βόλτα στα περίχωρα. Α, περαχώρα εδώ. Και κάνω στάση. Γεια σας. Τι γίνεται, καλά είσαι? Καλά είσαστε? Μια χαρά. Ορίστε. Δώσ' μου ένα καλαθάκι να πάρω μερικά πράγματα. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Τα ζούρια δεν είναι? Αυτά είναι ξυλάγουρα. Παραγωγή ξυλάγουρα. Μας είναι. Δεν είναι πικρά, είναι γλυκά, έτσι? Καθόλου, καθόλου. Και ρέχω να μυρίσω αληθινή ντομάτα και αυτές φαίνονται πως είναι χωραφύσιες, φωνάζουν από μακριά. Πάμε να δούμε πού είναι τα λεμόνια. Λεμόνια που έχετε? Έλατε να σας δείξω. Ο περισσότερος κόσμος θα φρίκαρε αν έβλεπε αυτό το λεμόνι. Όμως τα καλά φρούτα και λαχανικά που δεν είναι χιλιορατισμένα μπορεί να είναι λίγο χτυπημένα. Γιατί το νόστιμο δεν είναι πάντα όμορφο. Σκόρδο, πάει με την πλεξούδα ή μπορώ να αγοράσω ένα? Ένα μπορείς να το αγοράζεις και είναι πάρα πολύ ωραία. Ωραία και το σκόρδο μου. Είστε καλά. Τα ψώνια μου κοντεύουν να ολοκληρωθούν. Έχω στο μυαλό μου κάτι που θέλω να σας μαγειρέψω, αλλά δεν σας λέω ακόμα τι. Λοιπόν, τι μου λείπει άλλο? Μαγκανός μαρούλι. Πιάσε μου και μια κάπαρη. Ορίστε. Περαχωρήτικη είναι? Ναι. Εσύ το παράγει ο τόπος εδώ. Λοιπόν, θα μου βάλεις και τρεις φλωρίνες, σε παρακαλώ πολύ. Αμέσως, αμέσως. Αυτές είναι ό,τι καλύτερα. Ωραία, θα τις πάρω μετά. Έχω ένα μικρό κουσούρι. Στο σούπερ μάρκετ μυρίζω σχεδόν όλα τα λαχανικά και τα φρούτα. Το ίδιο συμβουλεύω να κάνετε κι εσείς. Από τη μυρωδιά μπορείτε να καταλάβετε αν η ποιότητά τους είναι καλή. Φίλε, έχω τελειώσει. Έτοιμος. Ορίστε. Ζήγησέ τα. Ευχαριστούμε πολύ. Εξυπηρετήστε την κυρία πρώτα. Πιο λίγα έχει. Ευχαριστούμε. Όχι, δεν πειράζει. Εμείς εδώ είμαστε αρκετές. Είναι αρκετές. Δεν πειράζει. Έχει ζέστη. Δώσε την κυρία τα περίπου πρώτα. Κοντούλες, ε. Ελάτε, κατεβείτε λίγο. Αυτές άμα τις αφήσετε στο περβάζι, στον ήλιο, σε 3-4 μέρες έχουν γίνει μέλι. Χαλάνε από μέσα, εσωτερικά. Ναι, ναι. Α, ναι, χαλάνε από μέσα, λέει η κυρία. Ό,τι πει η κυρία, ξέρει καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Καλά να περάσετε. Οι λουτρακιώτες λατρεύουν τα περαχωρήτικα λαχανικά, τα καλύτερα στην πιάτσα. Μετά το μανάβικο, πάω συστημένος για το καλό λάδι. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Το καλό το λάδι εδώ είναι? Εδώ είναι, εδώ είναι. Τι κάνετε? Μια χαρά. Καλώς. Κάτι μου στηρίξανε στο λουτράκι και ήθελα να σας βρω. Τι λάδι προτιμάτε και πού θέλετε να το χρησιμοποιήσετε? Απλά πράγματα. Ένα λάδι εύκολο για όλα τα μαγειρέματα, αρωματικό. Αυτό είναι ένα ωραίο αρωματικό λάδι. Νομίζω ότι αν το μυρίσουμε, ωραίο. Μυρίζει χλωροφύλλη, μυρίζει βρεγμένο χώμα. Άρωμα και χρώμα, 100%. Εκείνα κύρι ζόγαλα είναι. Αυτά εδώ όλα είναι χειροποίητα παραδοσιακά σαπούνια. Για παράδειγμα η μέντα, μπορούμε να τη μυρίσουμε λίγο. Αυτό είναι για να το φας, δεν είναι για να λουστείς. Εδώ έχουμε ένα άλλο χειροποίητο σαπούνι που παίρνει το χρώμα της κανέλας. Νομίζω πως έχω αποφασίσει, κανέλα εδώ θα πάρω. Να προτείνω και ένα άλλο, το οποίο έχει άνθη λεμονιού. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σαπούνι. Αυτό είναι σαν πανακότα. Νομίζω πως έχω αποφασίσει, θα πάρω και αυτό. Και αυτό. Τι σας οφείλω παρακαλώ? 10 ευρώ και τα σαπουνάκια είναι δώρο από το μαγαζί. Ορίστε, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εσείς να είστε καλά. Λοιπόν, τελειώσαμε και με τα λάδια. Από τη γης βγαίνει νερό και από την ελιά το λάδι και από τη μάνα την καλή βγαίνει το παλικάρι.
Μαρινάκη είναι σαν μάγισσα. Έχει τόσα πολλά πράγματα να κάνεις που μπορεί να ακολλήσεις, να ξεμυαλιστείς και να χάσεις όλες τις εξοχές του. Η περιοχή ανάμεσα στην Περαχώρα και στο ακροτήριο του Ηρέου είναι ένας τόπος μαγευτικός και παρθένος που έχει σωθεί και δεν έχει χτιστεί χάρη στην αρχαιολογική υπηρεσία, όπου και ανήκει. Λοιπόν, αχινούς από λιμνοθάλασσα δεν έχω ξαναβγάλει και λέω να το επιχειρήσω τώρα. Να είμαι στη λίμνη της Βουλιαγμένης. Όχι, δεν ανακάλυψα τον διακτηνισμό, αυτός πρόκειται για συνωνυμία. Στην αρχαιότητα τη λέγαν και σχατιότητα. Στο Πευκοδάσος απέναντι, τα ταβερνάκια κάτω από τα αρμυρίκια και όλη η ομορφιά του τοπίου σε κάνουν να ξεχνιέσαι πως είσαι μία ώρα έξω από την Αθήνα και μπορεί να νομίζεις πως βρίσκεσαι σε κάποιο αγιοπελαγίτικο νησί. Για να βρω όμως τον αχινό που σας έταξα, πρέπει να περάσω από ένα μυστικό πέρασμα. Από ένα μικρό κανάλι που ενώνει τον κορυφιακό με την λιμνοθάλασσα. Αυτός εδώ είναι ένας καλά αυγωμένος αχινός. Όταν μαζεύετε αχινούς πρέπει να προσέχετε δύο πράγματα. Πρώτον, οι κυλικοί αχινοί στολίζονται όπως και οι κύριες. Δηλαδή, επάνω στο κέλι πόρτους, ανάμεσα στα αγκάθια, έχουν πετρούλες, κοχυλάκια και μικρά φυκάκια. Και δεύτερον και σημαντικότερον, ο ποπός τους να είναι κόκκινος. Μόνο τότε έχουν μέσα αυγά. Λοιπόν, θα σας ανοίξω μερικούς αχινούς. Παίρνουμε ένα τροφαντό αχινό που όπως έχουμε ήδη πει έχει κόκκινο ποπό, πάνω απ' ότι έχει αυγά μέσα. Με τον αχινοκόπτη, αυτό το μαχαίρι που μοιάζει με ψαλίδι, τυλίγουμε τον αχινό, σφίγγουμε απαλά και σταθερά και τον κόβουμε στη μέση. Το καπάκι δεν το χρειαζόμαστε, το πετάμε. Πολλοί βολεύονται με διάφορα εργαλεία για να καθαρίσουν τον αχινό. Εμένα με βολεύει το κουταλάκι του γλυκού ή το κουταλάκι του εσπρέσο. Με την άκρη ξύνουμε τα τυχώματα από το καβούκι για να βγάλουμε τα περιτώματα, αυτά που μοιάζουν με μικρά κίτρινα μπαλάκια. Ξεπλένουμε 2-3 φορές σε καθαρό θαλασσινό νερό. Και ειδού το υγρό χρυσάφι της θάλασσας, τα αυγά του αχινού. Με την καλή πλευρά από το κουταλάκι ξύνουμε τα τυχώματα, ξεκολλάμε τα αυγά και τα ρίχνουμε μέσα σε ένα μπολάκι που τα συγκεντρώνουμε. Για 4 άτομα, για να φτιάξετε ριζότο ή μια μακαρονάδα θα χρειαστείτε περίπου 100 αχινούς. Το ξέρω, είναι πολύ και απαιτεί πολλή δουλειά. Γι' αυτό ο αχινός είναι πολύ νόστιμος και πολύ ακριβός. Και τώρα, μαγεία! Κοιτάξτε πού σας έφερα. Σε ένα αυτοσχέδιο παρατηρητήριο, πάνω από τον αρχαιολογικό χώρο του Ηρέου, δίπλα ακριβώς από τη λίμνη Βουλιαγμένης. Καλά, τι κάνετε εδώ? Ελάτε μαζί μου να δείτε τι θα μαγειρέψω με αυτά που μάζεψα. Έχω πλύνει πολύ καλά όλα τα λαχανικά μου και πάμε να σας φτιάξω μια αχινοσαλάτα. Κανονικά ο αχινός τρώγεται σκέτος, εγώ δεν βάζω ούτε λεμόνι. Σήμερα όμως θα κάνω μια εξαίρεση. Βρήκα στην Περαχώρα ωραία ξυλάγκουρα και θα σας φτιάξω μια ωραία σαλάτα. Ξεκινάμε. Θα ξεφλουδίσω τα ξυλάγκουρα. Τα ξυλάγκουρα είναι έτοιμα και πάμε να καθαρίσουμε και το μαρούλι. Το μαρούλι πρέπει να το κόβουμε σε μεγάλα κομμάτια με το χέρι για να μην καταστρέφεται βιταμίνη Α. Όμως και με το μαχαίρι μια χαρά θα γίνει η δουλειά. Και πάμε για τα ξυλάγκουρα.
Τα ξυλάγκουρα συνήθως έχουν μέσα πολλά σπόρια. Αυτά που αγόρασα εγώ όμως είναι μικρά και τρυφερά. Οπότε τα κόβουμε όπως είναι. Αλλιώς θα βγάλετε όλο το εσωτερικό και θα φάτε μόνο τη σάρκα. Και τώρα κρεμμύδια. Νομίζω πως δύο κρεμμύδια είναι αρκετά. Μην την κάνουμε και μπαρούτι τη σαλάτα. Λοιπόν, πάμε τώρα για τις ντομάτες. Οι υπεραχωρήθηκες ντομάτες λένε πως είναι φανταστικές. Για να δούμε αυτές σήμερα είναι αρωματικές. Απλώς θα δοκιμάσω ένα κομματάκι. Ντομάτες κήπου. Εξαιρετικές. Και τώρα κολοκυθάκια. Μικρά και τοσοδούλια. Αυτά τα κολοκυθάκια, που εγώ τα λέω baby, είναι τα πιο νόστιμα. Εάν τα βράσετε στον ατμό για 7-8 λεπτά και τα φάτε με λατολέμονο, θα ξετρελαθείτε. Το ίδιο ωραίο όμως είναι και ομάμες στη σαλάτα. Κάντε ησυχία, γιατί από εδώ κάτω μάλλον ακούω ένα ερωτευμένο ζευγαράκι. Πιπεριές φλωρίνης. Τώρα έχουν την τιμητική τους. Στη Μακεδονία τις ψήνουν στα κάρβουνα και τις κρατάνε μέσα σε βάζα με λάδι και ξύδι. Το χειμώνα είναι ο καλύτερος μεζές. Και τι λείπει από μια σαλάτα? Ο μαϊντανός φυσικά. Αυτό είναι αρκετό. Τα λαχανικά τα ψιλόκοψα. Όλα είναι μαζί με στο μπολ και κάνουν παρέα. Συμπεθεριό. Και εγώ τώρα θα φτιάξω λαδολέμονο. Ένα μεταλλικό μπολάκι και τα μικρά τα λεμονάκια που αγόρασα από τον καλό μου το μανάβι στην Περαχώρα. Θα στύψω τα λεμόνια με το καινούριο αγαπημένο μου εργαλείο, το ξύλινο λεμονοστίχτη. Τρία λεμονάκια είναι αρκετά. Σαν παξιμάδι, έλα εδώ. Έλα. Έχει ξετρελαθεί με τα λαδοκούλουρα. Τα κουκουτσάκια έχουν εξαφανιστεί και πάμε να προσθέσουμε καλό ελαιόλαδο. Αρωματικό ελαιόλαδο με σκόρδο, ρίγανη, δάφνη και λεμόνι. Προτείνεται ομό για σαλάτες και ψάρι. Άραγε, για να έπεσα. Στα μέσα του χτυπήματος θα βάλουμε αλάτι και πιπέρι και θα συνεχίσουμε με λίγο ακόμα λάδι. Έτοιμη σαλάτα, θα φας. Δέστε τι ωραίο και πελούκινο που έχει γίνει. Όχι σαν μαγιονέζα, σαν σαντιγί έχει γίνει αφράτο. Και τώρα ήρθε η ώρα για τον αχινό. Μέσα στο λαδολέμονο βάζουμε 3 με 4 περίπου κουταλιές της σούπας αχινό. Ένα τελευταίο καλό ανακάτεμα με το κουτάλι αυτή τη φορά για να μην πληγώσουμε τα αυγά του αχινού. Θα περιχύσω τη σαλάτα με το λαδολέμονο και τον αχινό. Ένα καλό ανακάτεμα και η σαλάτα είναι έτοιμη. Και λίγη κάπαρη. Σε όλες τις σαλάτες που έχουν καλοκαιρινά λαχανικά ταιριάζει πάρα πολύ κάπαρη. Και εγώ βρήκα την καλύτερη. Θα βάλω και λίγη ρίγανη, αυτό ματσάκι. Και εσείς έτσι πρέπει να την έχετε στο ντουλάπι, μέσα σε μια εφασμάτινη σακούλα, μαζεμένη και ξεραμένη σε ματσάκι. Εάν την τρίψετε, θα χάσει το αρώμα της. Τι λέτε, να βάλω μέσα και λίγα παξιμάδια ή να τα δώσω στη ρούλα? Εγώ προτιμώ να τα φάμε εμείς. Όση ώρα ετοιμάζω αυτή τη σαλάτα, έχω καταλάβει κάτι. Αυτή εδώ δεν είναι αετοφολιά, αλλά φωλιά ερωτευμένων, γεμάτη με ερωτικά μηνύματα, χαραγμένα με σουγιά ή με μαρκαδόρο. Και εδώ πέρα λέει, σε ένα ταξί γνώρισα την πιο υπέροχη κοπέλα, Φένια σ' αγαπώ, 24 Δευτέρου 2010, Θάνος. Θάνο, θέλω να ξέρεις ότι μια ζωή θα είμαστε μαζί, η Φένια σου, αχ μωρέ, τι γλυκό.
Η σαλάτα με τον αχινό έγινε άπεχτη. Πίσω μου είναι ένα από τα πιο ωραία μέρη της Ελλάδας. Ο αέρας μυρίζει πεύκο και σκήνο. Κάτω τα βαθιά κρυστάλλινα νερά είναι ιδανικά για καταδύσεις. Και ακριβώς κάτω από τα πόδια μου είναι το Ηραίον. Τα δύο ιερά της θεάς και τα απομεινάρια του αρδευτικού συστήματος. Οι ανασκαφές που γίνανε εδώ πέρα από το 1928 μέχρι το 1934 φέραν στο φως τα σημαντικότερα λείψανα του πρώιμου κορινθιακού πολιτισμού. Και αυτό αποδεικνύει ότι η περιοχή κατοικούνταν από το 3000 π.Χ. Λοιπόν, τη σαλάτα σας την κάνω χάρισμα και εγώ πάω να βγάλω αυτή τη στολή για να πάω βόλτα. Λίγο πριν πέσει ο ήλιος, τα beach bar στην παραλία τα δίνουν όλα. Το κέφι, πασπανισμένο με αλμύρα της θάλασσας, αντιλιακό και πολλά decibel, βάζει σφραγίδα καλοκαιριού και προετοιμάζει για μια γευστική νύχτα στο Λουτράκι. Πίσω από το καζίνο κρύβεται το στέκι. Για ελάτε μαζί μου στο Ριγάνι. Πέρασα να πω ένα γεια στα παιδιά και να σας συστήσω το μαγαζί. Εδώ η Ελένη είναι η ηθοποιός, όμως την παράσταση την κλέβει ο αδερφός της ο Κώστας στην κουζίνα. Τα παιδιά έστησαν μια νεοταβέρνα. Κουτάλες φωτιστικά και πολύχρωμη γλόμπη δίνουν μια αίσθηση pop. Κατάφεραν να κερδίσουν τους λουτρακιώτες και οι γεύσεις τους έχουν γίνει must. Η φήμη τους έφτασε μέχρι την Αθήνα και το αξίζουν. Από τα πιάτα του μενού δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Φρέσκες αχιβάδες από την Αίγινα. Κρεμμύδι, σκόρδο, λευκό κρασί, λίγο μπούκοβο, πάπρικα και λαζάνια από το χιλιομόδι. Τάκος με γάβρο που μαριναρούν τα παιδιά μες στην κουζίνα και μια κορφούλα φρέσκος δυόσμος. Το μάτι μου έπεσε πάνω στα γλαστράκια με τα μυρωδικά. Εμνά πως φαίνεται ο Μερακλής ο μάγειρας. Πάμε τώρα για σηκωτάκι μοσχαρίσιο, σοταρισμένο και σβησμένο με ξύδι μπαλσάμικο και μέλι. Λουκάνικο να φάξω στο τηγάνι, κρεμμύδι, πιπεριά, πατατούλες φούρνου και καπνιστό τυρί με τσοβόνες. Ό,τι περνάει από το τηγάνι του Κώστα, φυσάει. Αυτή η γεύση δεν υπάρχει. Παιδί μου, δικό σου, να το ευχαριστηθείς. Καλή όρεξη. Ένα εισιτήριο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω γιατί, αλλά τα βράδια του καλοκαιριού τα έχω συνδέσει με θερινό σινεμά. Εδώ θα μου ξέφευγε. Σας αφήνω, αρχίζει η ταινία. Τι τώρα τι κάνεις, δεν είναι